έχω τον Νίκο Σπάι, τον κύριο Σπάι, τον διοικητή της πυροσβεστικής, να μας πει τι ακριβώς επικρατεί αυτή τη στιγμή τώρα εδώ πέρα και πώς κινηθήκανε. Κύριε Σπάι. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Είναι περιμετρικά υιοθετημένη η πυρκαγιά. Επικρατούν βέβαια δυσμενές καιρικές συνθήκες, ισχυροί άνεμοι, ρηπές 7 με 8 μποφόρ. Συνεχίζουμε και είμαι σίγουρος ότι θα την ολοκληρώσουμε ολοκληρωτικά. Μπορείς να τους ρωτήσεις αν έχουν μία πρώτη εικόνα για το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Αλεξάνδρα, μία πρώτη εικόνα. Φυσικά. Είχαμε μία πρώτη εικόνα για το πώς ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Διερευνάται από το ανακριτικό τμήμα. Θα δούμε την αιτία. Δεν έχουμε κάποια εκτίμηση. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Άρα λέτε, κύριε Σπαή, μας καθησυχάζετε, λέτε ότι είναι ουσιαστικά θέμα χρόνου για να σβήσουν τελείως όλες οι εστίες πέριξ του Ημιτού. Μου λένε ότι είναι θέμα χρόνου έτσι για να σβήσουν. Είναι καθησυχαστικό το κλίμα. Βεβαίως, είναι καθησυχαστικό. Υπάρχουν κάποια μικροί καπνοί, οι οποίοι καίγονται και από τα καμένα δέντρα, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, είναι μέσα στο καμένο δηλαδή. Uh-huh. Ελέγχουμε περιμετρικά την πυρκαγιά. Και πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα την ολοκληρώσουμε πλήρως. Εσείς, κύριε Σπάη, θα παραμείνετε εδώ πέρα στο σημείο? Βεβαίως, βεβαίως. Θα παραμείνω. Είμαι από την πρώτη στιγμή. Γύρω στις 3:20 εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Από ό,τι βλέπετε, υπάρχουν κατοικημένη περιοχή. Και η ώρα που εκδηλώθηκε την έκανε πολύ δύσκολη. Και οι άνεμοι έπαιναν πάρα πολύ δυνατοί. Παρατάφτα την καταφέραμε να μην έχουμε καμία απώλεια. Και λειτουργήσαν όλα, Αλεξάνδρα, άψογα, βλέπετε, έτσι, και η ενημέρωση προς τους πολίτες και το σχέδιο εκένωσης και όλα. Όλα λειτουργήσανε άψογα και η πυροσβεστική κινήθηκε πάρα πολύ άμεσα. Κύριε Σπαή, τι ώρα περίπου τέθηκε η φωτιά υπό έλεγχο? Γύρω στις 12 με 1 ώρα είχαμε οροθετήσει την πυρκαγιά. Και αυτό γιατί κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, μηχανοκίνητο, εναέρια μέσα, ο στρατός. Η Ελλάς βοήθησε για την εκένωση των... και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους τους φορείς, γιατί μόνη η πυροσβεστική δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα, για να μην είμαστε υπερόπτες. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, Αλεξάνδρα. Η φωτιά ουσιαστικά έχει τεθεί υπό έλεγχο και είναι θέμα χρόνου να σβήσει ολοκληρωτικά. Φανταζόμαστε ωστόσο ότι όλη η χώρα είναι σε κόκκινο συναγερμό, έτσι. Όλη η πυροσβεστική είναι στο κόκκινο αυτή την ώρα. Να φανταστούμε τώρα ότι όλη η πυροσβεστική βρίσκεται στο κόκκινο αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή τώρα, γιατί και μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε 60 μέτωπα. Ήδη η πυροσβεστική είναι σε κοινική επιφυλακή από 4 ημέρες τώρα και εξακολουθεί να υπάρχει σε γενική επιφυλακή. Και πιστεύω ότι μέχρι στις 15 Αυγούστου που θα πέσουν οι άνεμοι για να πιστεύουμε να πούμε ότι θα χαλαρώσουμε λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα, να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Σπαή, τον περιφερειακό διοικητή της πυροσβεστικής. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.